Ευαγγέλιο Πνεύματι και νυχτές και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των Χιών ημών τα έργα κατεύθυνων και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ο Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εν αμήν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ευχαριστώ τον Κύριο εν φόβο και αδελφιάστε αυτό εν τρόμο. Όσκοπε. Τράξεστε παιδείας μη κοτεργιστή Κύριο. Σοφία. Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, τι σοφός και επιστήμον εν ημίν, δείξατε εκ της καλής αναστροφής τα έργα αυτού εν πραήμι της σοφίας. Είδε ζήλων πικρών έχετε και ρηθείαν εν την καρδία ημών. Ήταν τα καυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Που και στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχόμενη η αλεπίγειος ψυχική δαιμονιώτης, όπου βαζίλος και ρηθεία εκεί ακαταστασία και πανφαύλο πράγμα, είδε άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστη, έπειτα ειρηνική, επίγης ευθυθής, μες και ελέος και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνης πείρεται, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.
ειρηνικών ημών Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκκριστοδιακονίας Πατρός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ του Εξεχούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας Εντοκράτημων και του Καταξηρά του Πάρας Αρχαίρα Φιλοκρίστου Στρατού του Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ του Αγίας Πίνετο Ιδωτούτο τη δυνάμη και ενεργία και επιχειρήσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊκόμε. Υπέρ των ενδυσκολητά, διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κυδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων συντελούντων, και κατά Θεόν επίδοση της φωνής του Κυρίου Δεϊκόμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάνητη. Παναγίες ακράτη πρεπεγμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκ και υπαρθένου Μαρίες με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και ει και σε αιώνας των αιώνων του Κυρίου Δεϊκόμε. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν ύβρο επί Μωυσέως, το λαό γλυκή με τα ποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Λυσέω άρα θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήτραγιάστε ακράντς επιφανία. Αυτός και νη δέσποτα αγίεσον το είδος τούτο, τη ενεργία και επιπληθείς το Υιούς Πνεύματος. Και ποιήσον αυτό γενέστε πάσα Υιού μέση με τα λαμβάνους της αυτευλογίας ποιή, ιατρία παθών αγιεθμονικών πάσα επιβουλής οραρτίστε και ωρά το λεξιτήριο. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίε βάση τα σκεφαλάσιμο του Κυρίου κλείνομε. Κλείνω Κύριε τόν σου και πάρξω τη μόνο Ιορδάνιον της Νέχαν Αλεξάνδρος και αγιάστας τα είδωνα και ευλόγησον πάντα σε εμάς, τους διασκήσεως του αυτού να φτιάξω σημειώντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς ευλίστηνε το αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως του κυραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε της υγεία ψυχής και σώματος. Σιγρά αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε σε τον άρτος Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώντας των αιώνων. Σώσα Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησα την κληρονομία σου. Δίκαστησε ψευέση κατένα δύο δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τόσο Κύριε το λαό σου και ευλογησό τη χειρονομία σου νίκαστησε ψευεύση κατένα δύο δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τόσο Κύριε το λαό σου και ευλογησό την κληρονομία σου νίκαστησε ψευέρηση κατεναντίον δωρουμένος και τόσον φιλότων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Ναι, τόσον δωρεόν αξίους ημάς πίσω αθεωτό και παρθένε παρόσον τα πληθυμήματα ημών και φορέχουσα ιώματα εις επίστηλον γόνους ή την ευλογία σου όφραντε. Κύριο Δεϊκόμε, Κύριο Θεός ημών, ο πώς ηγών, απρόσιτον η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο τοκολομώντας σοφία διδάξας και διεξευθύνσεως του Παναγίου Πνεύματος, που θα ρίξει κυρικά στο Ευαγγελίου διδασκάς και το τόλους αναδείξας. Οι πόνες κόψου των λάμπτες, λάμπτες καρδίες των εντάφρα διδασκόντων και διδασκομένων, την επίγνωση αληθείας και το πόσο το ίδιο. Προσταθείς πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πόσο στο παρμού των ψυχών αυτών εις το ιδέα. Και
γιατί σαν ο Θεοσοφία. Πρεσβείε του Παναγράφου και Παναγόμα Αγία Μητρό, των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιερασμών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πάντων σου των Αγίων. Από μικρή ηλικία
να διαβάζω εγώ ένα βιβλιαράκι που περιέγραφε τη ζωή ενός άλλου Αγίου, το Ιωάννη του Νεκτιστευτή, την ώρα που έβρωσε τα λίγα πρόβατα της οικογένειάς του. Τη δυσκολία της ζωής δεν θα έβαλε ποτέ κάτω, αλλά πάντοτε αγωνιζόταν με πιλότη του για να γίνεται όσο μπορούσε καλύτερο και πιο χρήσιμος για τους ανθρώπους που τον περιέβαλε. Η νύσα για μάθηση για αυτόν τον λιμογράμμα των νέων είναι ένας στόχος ζωής που συγκριαζόταν πάντα με προφημία για τη διακονία των ανθρώπων. Από το μικρό βιβλίο με τη ζωή του Αγίου Ιωάννη του Νεκτιστή πέρασε στα υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας. Στήρασε δηλαδή από μία εκκλησιαστική αλλά και πέραν αυτό στη γνώση που μπορεί να μας προσφέρει η λεγόμενη στήρασε, δηλαδή μία εκκλησιαστική παιδεία. Η κλασική μουσική, η ιατρική, η βιολογία, η ψυχολογία είναι μόνο μερικοί από τους τομείς που μελέτησε με ενθουσιασμό να παράγει όρεξη και ιδιαίτερη προσοχή και ζήτησε τον έπαινο από όλοι και αυτόν τον καθηγητό της ιατρικής σχολής της στην Αθήνα που θεωρούσαν ιδιαίτερη ευλογία και τιμή να παρακολουθεί τις παραδόσεις. Ο Άγιος Πορφύριος θεωρούσε τη δυνατότητα της μάθησης ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που μπορεί να δώσει λύσεις στις δυσκολίες και τα προβλήματα, τα διέξοδα των κοινωνικών προβληματισμών. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την παιδεία, προσπαθούσε πάντοτε ως ιερέας να βρει κατάλληλες λύσεις για τους ανθρώπους που ζητούσαν τη συμβουλή του, προσφέροντάς τους ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο με όραμα φωτεινό και στόχο ξεκάθαρο για την καθημερινότητά τους, βοηθώντας τους έτσι να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους. Αγαπητά μου παιδιά, μπορεί πολλές φορές όλοι να απογοητευόμαστε από την κατάσταση των ανθρώπων γύρω μας. Να ακούμε και δυστυχώς να θυμιζόμαστε τις φωνές εκείνες που μας οδηγούν στην παθητικότητα, την άρνηση για το καλύτερο και τελικά τη τέλεια. Προσωπικότητες όμως με τον Άγιο Πορφύριο μπορούν να εμπνεύσουν στις δικές μας την όρεξη για πρόοδο, πνευματική και σωματική, για άρνηση των δυνατοτήτων που φλωσοπάραμα μας έχει δώσει ο Ιησούς Χριστός. Μπορούν να γίνουν το παράδειγμα που χρειαζόμαστε για να είμαστε καλύτεροι πολίτες, φίλοι και μαθηματικές. Σας εύχομαι η νέα σας σχολική χρονιά να γεμίσει από τέτοια πρότυπα που θα σας κάνουν πιο δημιουργικούς, αλλά και να σας βοηθήσουν να βρείτε το πιο ωφέλιμο για τον καθένα στόχο, δίνοντάς σας παράλληλα την απαραίτητη δύναμη για να τον επιρρατείτε. Στην προσπάθειά σας αυτή έχετε τη στήριξη τόσο των προσκυρών γονέων σας, όσο και των καλών δασκάλων και καθηγητών σας, που ενδιαφέρονται και μοχθούν για την πρόοδο και την προκοπή σας. Να γνωρίζετε όμως ότι έχετε και την πατρική συμπαράσταση του επισκόπου σας και των ιερέων της ενορίας σας, που προσέρχονται συνεχώς για σας της πυρηγίας και της φωτίσεως. Καλή χρονιά και ευλογημένη, με πολύ πατρική αγάπη ο επισκοπός σας, ο Παρανοσίας, καλή. Του Γενικού Λυκείου Νάξου θέλω να καλωσορίσω όλα τα παιδιά που επί την ενάρξη του νέου διδακτικού έτους παρευρίσκονται σήμερα στον αγιασμό μας. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τα παιδιά της πρώτης τάξης και εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη, καλή πρόοδο και θέλω να αισθάνεστε ότι οι καθηγητές σας και οι γονείς σας, ο Σύλλογος Γονέων και Ακαδημόνων, είμαστε δίπλα σας, είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειές σας και θέλω να σας υποσχεθώ ότι με σύμπνοια και ομοψυχία όλοι μαζί θα φέρουμε εις πέρας την νέα χρονιά, την νέα σχολική χρονιά, το νέο διδακτικό έτος που σήμερα εγενιάζουμε με τον αγιασμό και την ευλογία της Εκκλησίας μας. Θέλω να πω στα παιδιά που είναι κοντά στην είσοδο να πούνε πιο προς τα εδώ, πιο αριστερά λιγάκι, να φύγουν μέσα από τον ήλιο γιατί θα ακολουθήσουν και χαιρετισμοί των παρευρισκομένων και να μην ζαλίστε κανένα παιδί. Επίσης τώρα να σας ενημερώσω ότι μετά το τέλος του αγιασμού και των χαιρετισμών, μετά το μέρας της τυπικής αυτής και ουσιαστικής βέβαια διαδικασίας
των χαιρετισμών θα ακολουθήσει η διανομή των βιβλίων. Δεν θα φύγει κανένα παιδί, θα πάρετε σήμερα τα βιβλία, θα έχουμε έτοιμα μέσα στις σακούλες. Θα σας ενημερώσουμε να περνάει μια τάξη στο αμφιθέατρο, στην αίθουσα των εκδηλώσεών μας για την παραλαβή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς. Θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Γαβρόπουλου, μιας και ήρθε και πρέπει να το αναγνώσουμε. Κάντε λίγο υπομονή, είναι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Μήνυμα λοιπόν του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και της Διαβάσεως Κώστα Γαβρόπουλου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εύχομαι καλή δύναμη σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, στις μαθήτριες και στους μαθητές των σχολείων μας. Το Υπουργείο Παιδείας κατέβαλε και θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η φετινή χρονιά να πάει ακόμα καλύτερα από τις προηγούμενες. Είμαι βέβαιος ότι και εσείς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα κάνετε το ίδιο. Φέτος θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της βίας και του σχολικού εκφοβισμού του γνωστού σε όλους μας, bullying, που δυστυχώς επανήλθε πρόσφατα με ιδιαίτερο τραυματικό τρόπο στην επικαιρότητα. Καλώ τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους γονείς σε συστράτευση και εγρήγορση απέναντι σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο στην αντιμετώπιση του φαινόμενου, αφού το σχολείο είναι ένας από τους χώρους εκδήλωσής του. Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού από την εκπαιδευτική κοινότητα δεν μπορεί παρά να κινείται στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας παιδαγωγικής στρατηγικής για την πρόληψη και την εξάλληψη της εκθετικότητας και της βίας. Γνωρίζουμε πως καθοριστικός παράγοντας που οδηγεί στην έκφραση βίαιων, απαξιωτικών και ρατσιστικών συμπεριφορών είναι η έλλειψη αυτοεκτίμησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών είναι σημαντικό να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αλληλοσεβασμού, επικοινωνίας, διαλόγου, υπευθυνότητας μέσα από την ενημέρωση, την καθοδήγηση, αλλά κυρίως την ενδυνάμωση των μαθητών και των μαθητριών. Άνθρωποι που έχουν ανακαλύψει, αποδεχτεί και εκτιμήσει τον εαυτό τους είναι πιο έτοιμοι να αποδεχτούν και να εκτιμήσουν τον διπλανό τους. Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρει το πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο μας, ας προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συλλογικότητας και την καλλιέργεια του αισθήματος που ανήκει στη σχολική κοινότητα για όλα τα παιδιά. Οι γονείς και οι σύλλογοι γονέων από την πλευρά τους ας σταθούν δίπλα στους εκπαιδευτικούς, ας συνεργαστούν στενά με το σχολείο, υποστηρίζοντας προσπάθεια για πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό και άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον. Τις προσπάθειες αυτές πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν οι νέες δομές συμβουλευτικής και υποστήριξης των σχολικών μονάδων για την έγκαιρη στελέχωση των οποίων με εξειδικευμένο προσωπικό εργαζόμαστε συστηματικά. Το πρόβλημα της σχολικής βίας που έχει πάρει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις σε άλλες χώρες δεν θα λυθεί ούτε με ευχολόγια ούτε και με γραφειοκρατικές διαδικασίες. Είμαστε όλοι και όλες και λόγω της επικράτησης νέων τεχνολογιών και νέων μορφών επικοινωνίας εκτεθειμένοι σε βία πολλών μορφών. Χρειάζεται όλοι και όλες να ξαναδούμε την καθημερινότητά μας, το όριο των ανοχών μας, ακόμη και αυτό το αξιακό μας σύστημα. Γι' αυτό, γιατί συστατικό στοιχείο του εκφοβισμού είναι ένας ιδιόμορφος ρατσισμός. Είναι η μη ανοχή στη διαφορετικότητα. Και τώρα θα ήθελα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους μαθητές και στις μαθήτριες. Η αντιμετώπιση του εκφοβισμού δεν σημαίνει πως πρέπει να βγάλουμε από την καθημερινότητά μας τα αστεία ή τα πειράγματα. Την πλάκα. Αστείο όμως δεν είναι η μαλλιά. Δεν είναι η συμμορία. Δεν είναι η βία και η κοροϊδία. Ας μας διασκεδάσει να επιβάλλουμε τη δύναμη. Αν μας διασκεδάσει να επιβάλλουμε τη δύναμή μας πάνω σε άλλους, σημαίνει ότι απλά δεν εκτιμάμε αρκετά τον εαυτό μας. Είναι απαράδεκτο για μια δημοκρατική κοινωνία να πιστεύουμε ότι κανονικό είναι μόνο αυτό που εμείς είμαστε ή εμείς πιστεύουμε, αδιαφορώντας για το κανονικό του άλλου. Γιατί η κοινωνία μας είναι ακριβώς το σύνολο των διαφορετικότητων. Στην εμφάνιση, στη σωματική διάπλαση, στο χρώμα του δέρματος, στους σεξουαλικούς προσανατολισμούς, στις θρησκευτικές πεπιθήσεις, στις πολιτιστικές αξίες και σε πολλά άλλα.
Μπορεί αρκετοί από εσάς να θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι οι τυπολογίες των μεγάλων που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, που δεν καταλαβαίνουν τους νέους. Ακόμη όμως, κι αν είναι έτσι, ας συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η καθεμιά και ο καθένας να σκεφτεί με τον εαυτό του τα παραπάνω και ας προσπαθήσει να βρει επιχειρήματα που να αντικρούν ή επιχειρήματα που να τα ενισχύουν και να συζητήσετε μεταξύ σας τα επιχειρήματα αυτά. Το δεύτερο είναι να βρούμε τρόπους να συζητάμε σε κάθε σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθήτριες και οι μαθητές. Να συζητάμε όμως, όχι απλά να ελπίζουμε να εντοπίζουμε το πρόβλημα και να πηγαίνουμε σπίτι. Να συζητάμε και οι μεγάλοι να ακούνε τους νεότερους και οι νεότεροι τους μεγάλους. Να ακούνε. Να μια σημαντική πτυχή του σχολείου. Να μάθουμε να ακούμε όλοι, όλους. Να ακούμε δεν σημαίνει αναγκαστικά να συμφωνήσουμε και να δεχτούμε ό,τι λέει ο άλλος. Να ακούμε σημαίνει να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέει ο άλλος και κυρίως γιατί το λέει. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να πούμε στη θέση του άλλου ώστε να καταλάβουμε κι εμείς αν όσα πιστεύουμε και κάνουμε είναι σωστά. Και αν στο τέλος της σχολικής χρονιάς έχουμε κατακτήσει το να μπορούμε να συζητάμε και για τα δύσκολα και για τα δυσάρεστα, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το σχολείο που μας περιλαμβάνει, αντί να μας αποκλείει ένα σχολείο με λιγότερη βία, τελικά μια κοινωνία με λιγότερη βία. Και πάλι εύχομαι σε όλους και όλες μια δημιουργική σχολική χρονιά, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Συσκευάσεων Κωνσταντίνος Γαβρόπουλος. Θα πάρει τον λόγο ο Δήμαρχος Τάξης και Μητρών Κυκλάδων για ένα σύντομο χαιρετισμό, ο κύριος Μανώλης Μαργαρίτης. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί μάνας Μαργαρίτης, αγαπητά μας παιδιά. Χαιρόμαστε που είμαστε στον αγιασμό άλλη μια χρονιά του Λυκείου. Του Λυκείου μας της Νάξου, το Λύκειό μας, το καμάρι μας και η τιμή μας. Και το αποκαλώ καμάρι και τιμή, γιατί το Λύκειο, τα παιδιά εσείς που βγαίνετε και θα βγείτε μεθαύριο στο να διαγωνιστείτε και να περάσετε στα ανώτερα και στα ανώτερα εκπαιδευτικά εγκλήματα, είναι ακριβώς η επιβεβαίωση δύο πραγμάτων. Από μια μεριά τα μυαλά που βγάζει η Νάξος και από την άλλη μεριά η καλή δουλειά που κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές όλων των βαθμίδων μέχρι να φτάσετε εσείς να δώσετε τις εξετάσεις. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαία η δουλειά που γίνεται και εσείς επιβαρύνεστε να κάνετε παραπάνω. Να συνεχίσετε τις επιτυχίες που έχει το Λύκειό μας, το οποίο κάθε χρόνο βγαίνει πρώτος έτσι το βάθρο, στο ψηλότερο βάθρο των επιτυχιών, τις επιτυχίες στα ανώτερα και στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Από πλευρά του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα στην παιδεία, σαν βασικό μας σκοπός είναι η παιδεία και τρέχουμε όλη μέρα προκειμένου να σας παρέχουμε τις απαραίτητες συνθήκες, τις σωστές συνθήκες εκπαίδευσης. Από πλευρά μου θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους καθηγητές, οι οποίοι έχουμε, με τους οποίους έχουμε αγαστή συνεργασία στο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του χώρου, αλλά βέβαια και να ευχαριστήσω και τους, από μια μεριά τους συνεργάτες του κ. Γιαννόπαρου, του κ. Μαυρομάκη, που βρίσκονται εδώ και ιδιαίτερα βέβαια τον πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Παιδείας, τον κ. Αρτέμι Κοντζαρού, ο οποίος τρέχει νύχτα ημερών για να βοηθήσει τα προβλήματα που παρουσιάζουν τα σχολικά μας κτίρια. Και πραγματικά βλέπουμε και φέτος ένα κτίριο, το Λύκειο, να λάβει από τα βαψίματά του την καθαριότητα από τα ιδιώτησης όλων των προβλημάτων. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ σε όλους, πρώτα απ' όλα υγεία. Και στα παιδιά σας εύχομαι μια καλή σχολική χρονιά, να είστε γεροί και δυνατοί δίπλα στους καθηγητές σας και στη σχολή σας και να συνεχίσετε τις επιτυχίες της Νάξου. Σας ευχαριστώ. Για να μην σας έχουμε να περιμένετε μια σκέψη και προχωρήσει λίγο η ώρα να μην σας έρθω στον ήλιο, δεν θα χαιρετήσουν οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι. Θέλω όμως να ενημερώσω ότι μας τυπούν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Δήμων Άξιων Μικρών Κυκλάδων, κ. Γιαννός, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Μαυρομάκης, ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κ. Σουταρός, και βέβαια
κοντά μας είναι πάντοτε και αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά για μας. Ο Σύλλογος των Νέων και Δαιμόνων είναι η πρόεδρος κυρία Ραβιόλου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύλλογου Νέων και Δαιμόνων. Και βέβαια όλοι εμείς οι καθηγητές σας που θα είμαστε κοντά σας όλη την χρονιά και θα πρέπει να μας ανεχτείτε και να μας αγαπήσετε, γιατί και εμείς το ίδιο κάνουμε για σας. Να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές, τους δασκάλους, τους νηπιαγωγούς και τους καθηγητές μια καλή σχολική χρονιά με υγεία. Είμαστε περήφανοι στο Δήμο Λάξου των Κυκλάδων που ξεκινάει η καινούργια σχολική χρονιά χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλες τις σχολικές μονάδες και της πρωτομάθειας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει γίνει τεράστιο έργο, τώρα βρισκόμαστε στο Λύκειο. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά του Λυκείου να έχουν για αυτά μια καλή σχολική χρονιά και ιδίως στα παιδιά της τρίτης τάξης που έχουν μπροστά τους μια δύσκολη χρονιά και να έχουν και καλές συνθήκες και καλά αποτελέσματα στο τέλος αυτής, αλλά και στα παιδιά της πρώτης Λυκείου, τα οποία έρχονται σε μια αλλάζουν ένα σχολείο και έρχονται στο μεγαλύτερο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Λάξου του Κυπρού Κυκλάδων αυτά έβαλε τεράστιες προσπάθειες και ο Δήμος και ο Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, ο κύριος Βατακοκίδης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και ο κύριος Ψάρος μαζί με τα μέλη του Συμβούλου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Έχουν γίνει σημαντικά έργα. Πριν από λίγο είχαμε από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο του Λάξου που θα γενιαστεί πραγματικά ένα κόσμημα εδώ για την πόλη της Λάξου και για τους δασκάλους και για τους μαθητές και θα γενιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, είναι προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αυτά τα 8 χρόνια, στα 9 χρόνια που πάμε, το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού και έχουμε δώσει ιδιαίτερο βάρος. Γι' αυτό και στην παιδική χρονιά δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, αλλά ξεκινάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Να ευχηθώ πάλι χρόνια πολλά, μια καλή σχολική χρονιά σε όλους με υγεία. Ευχαριστώ πολύ.